απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν τις ξέρω καλά τις περιοχές. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Καλέ, μην φύγεις με τις γόβες των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές. Δεν βρίσκω πολύ εύκολα το νούμερό μου. Πολλές φορές δηλαδή ψωνίζω και από τα παιδικά. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star μέσα σε 20 λεπτά υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Βραδινή εμφάνιση με ο Πατ Καλσόν. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 40χρονη Ρίτα. Και ανοίγοντας, τσαπ. Τι τσακ, ένας Αγίος Βασίλης από το παλιτό. Έκανε τις αγορές της στο Ήλιον. Έχει τη σουρίτσα του στο πλάι, το κάνει αρκετά σεξι δηλαδή. Σεξι, κάλτο. Δεν προλαβαίνει να αγοράσει αξεσουάρ. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω τα αξεσουάρ. Φεύγουμε. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρίθηκε. Το μόνο καλό που είχε στην εμφάνισή της ήταν το καλοσόν και το φόρεμά της. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Την Τρίτη, η 45χρονη Έλενα έκανε τα ψώνια της στο Περιστέρι και τον Άγιο Ιερόθεο. Μου κάνει ωραία μέση. Καλά, έχω ωραία μέση, δεν μου την κάνει και το φόρεμα, αλλά το απογειώνει το φόρεμα. Διασκέβασε τα μαγαζιά και ξεσήκωσε τις συμπαίκτριές της. Δεστέ μου τα μάτια. Περπάτησε με νάζι στην πασαρέλα, κρύθηκε. Δεν θα φόραγα τόσο κοντό φόρεμα, παρόλο που είμαι και 27 χρονών. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη, η 27χρονη Αναστασία έκανε τις αγορές της στα Μελίσια και το Μαρούσι. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα. Οι επιλογές της σχολιάστηκαν. Πουστάκι, απαπαπαπαπαπα. Με τίποτα όμως. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρύθηκε. Ναι, μεν ήταν μέσα στο θέμα, αλλά σαν ολοκληρωμένο σύνολο δεν μου άρεσε καθόλου. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 20χρονη Αγγελική ψώνισε στα Βρυλίσια και το Χαλάνδρι. Απίστευτο, κορίτσια. Κάποια με έχει φάει. Έλα, θα σε ξεματιάσω εγώ. Σχολιάστηκε για τα σύνολα που δοκίμασε. Πρώτα θα ξεράσω. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Δεν πρόλαβα να πάρω αξεσουάρ, αλλά μην χαίρεστε, γιατί με την εμφάνιση που θα κάνω, εγώ θα είμαι Shopping Star. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Θεωρώ ότι έκαψε τον εαυτό της με την επιλογή του φορέματος. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Ελένης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε Ήλιον να βρούμε την Ελένη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου, Ελένη μου. Ελένη, δεν μας υποδέχτηκες με μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Πολύ βιβλίο βλέπω, έχει πέσει διάβασμα. Η Ελένη είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Και το σπίτι στην Πένα. Και τώρα θα σας δείξω τα ρούχα μου. Γούνα καλέ. Αυτή εδώ πέρα τη γουνίτσα μου την έχει χαρίσει η μαμά μου. Είναι οικολογική, την είχε και εκείνη όταν ήταν στη δική μου την ηλικία και μου αρέσει πάρα πολύ. Πόπο, τι ωραία γούνα είναι αυτή.
Μπράβο στη μαμά. Και εμένα μου έχει δώσει μία η μαμά μου, αλλά δεν έχει αυτό το ιδιαίτερο χρώμα. Είναι λίγο πιο μπέζ της άμμου. Γενικά φοράω γούνες γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, είτε πιο μακριές, είτε γουνάκια πιο κοντά. Νομίζω ότι κολακεύουν πολύ ωραία το σώμα μου. Εντάξει, τη γούνα τώρα δεν τη φοράς για να κολακέψουμε το σώμα, τη φοράμε για, για να ζεσταθούμε, να κάνουμε εντύπωση. Αράχοβα. Το στυλ μου εναλλάσσεται αναλόγως με το τι θα δω, αναλόγως τι θα μου αρέσει. Α. Δεν είναι δηλαδή να φοράω συνέχεια γούνες, κλασικά ή πιο ροκ. Κι εγώ εναλλάσσω το στυλ μου, Ελένη. Εκτός από τα μίμη. Εκτός από συνονόματις, έχουμε και άλλα κοινά. Και τώρα θα σας δείξω το επόμενο. Για να δούμε. Είναι αυτό το κυπαρισί φόρεμα. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα έχετε δείξει όλες από ένα κυπαρισί εκτός από μένα. Μάλλον είμαι μόνη που δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα. Είναι κρουαζέ. Oh. Αναδεικνύει πολύ ωραία το μπούστο. Σταμάτα! Αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι από τη μέση και κάτω που γίνεται πλισέ. Είναι βελούδο το φόρεμα. Το αγαπώ γιατί είναι πολυτελές. Μπρε, Ελένη μου, πολυτελές δεν το λες αυτό το φόρεμα. Και τώρα θα σας δείξω άλλο ένα ρούχο. Πολυτελές. Είναι αυτό εδώ πέρα το μπλουζοφόρεμα pullover. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είναι πολύ άνετο και πολύ ζεστό. Εμένα από τα πολύ πολύ ζεστά δεν μ' αρέσουν. Προτιμώ τις ζεστές αγκαλιές. Ακόμη δεν αρχίσαμε. Γενικά είμαι πολύ κρυουλιάρα. Φαίνεται. Δηλαδή μπορώ να κοιμηθώ με κάλτσα, δεν κοιμηθώ με κάλτσα. Κι εγώ κοιμάμαι με κάλτσα και πιτζάμα. Το λέω πραγματικά και δημοσίως. Δεν μπορώ χωρίς. Όλες αυτές οι μοιραίες γυναίκες με τα ντεκλιζέ δεν καταλαβαίνω πώς δεν κρυώνουν. Είμαι στο ύψος ή στο βάθος. Δηλαδή μ' αρέσουν τα χρώματα τα πιο ήρεμα, αλλά αν δω κάτι ας πούμε και κόκκινο, αν μου αρέσει θα το πάρω. Έτσι, το τσακίρι κέφι. Για την αλητία. Εγώ το βράδυ όταν κοιμάμαι φοράω μόνο τα ρωμά μου. Και τώρα θα σας δείξω τα παπούτσια μου. Καμία αντίδραση. Αυτά εδώ είναι ένα ζευγάρι από τα πολύ αγαπημένα μου παπούτσια. Για να δω. Μ' άρεσαν από την πρώτη στιγμή που τα είδα. Μια πολύ ωραία βραδινή λύση και με γυμνό πόδι και με καλσόν. Πάρα πολύ ωραία. Τα είχα πάρει για ένα γάμο. Πώς πήγε? Μόλις τα είδα, όντως σκέφτηκα ότι θα είμαι σαν πριγκίπισσα μέσα στο φόρεμα. Έρε, μία μανία όλες οι γυναίκες να γίνουν πριγκίπισσες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τα είχα φορέσει με ένα λευκό φόρεμα και η αλήθεια ήταν ότι είχα κλέψει τις εντυπώσεις. Εγώ αν ήμουν η νύφη θα είχα βάλει dress code ότι απαγορεύεται το λευκό και θα σε είχα διώξει. Πόρτα σε γάμο πρώτη φορά. Και τώρα θα σας δείξω άλλο ένα ζευγάρι παπούτσια. Είναι εδώ πέρα αυτά τα φιδέ. Φιδέ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα περιγράψω. Πάρα πολύ ωραία flat καφέ παπούτσια. Πάρα πολύ πρακτικά και μοντέρνα τα βρίσκω πάντα τα ανδρικά παπούτσια. Μ' αρέσουν. Η μεγάλη μου η κόρη που είναι 18 ετών, η Βιργινία, και έχει περάσει τώρα στο πανεπιστήμιο. Έβγε. Έχει πάρει αρκετά στοιχεία από μένα. Δηλαδή είναι πιο κοκέτα. Τη αρέσει πολύ να προσέχει το ντύσιμο, να φτιάχνεται γενικά. Είναι πολύ κοκέτα. Η δεύτερη. Η δεύτερη μου η κόρη είναι η Σοφία, που είναι 17 ετών. Κοκέτα. Αυτή είναι λίγο πιο χύμα. Είναι άλλο παιδί. Κροκέτα η άλλη. Κοκέτα η μία, χύμα η άλλη. Πώς το καταφέρετε αυτό από την ίδια μάνα? Να σας δείξω τις τσάντες μου. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτή εδώ πέρα, την τζαντούλα. Για πες. Μπορεί να είναι μικρή. Αλλά... αλλά εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Όχι μωρέ, πολύ συντηρητική. Άμα ήταν oversized θα σου λέγα άλλο πράγμα, αλλά δεν είναι. Κάνει λίγο τσάντα εκκλησίας. Πιο παλιά χρησιμοποιούσα μεγάλες τσάντες, αλλά τώρα πλέον δεν χρειάζεται. Καλέ. Εμένα έχει μέσα με το πορτοφόλι μου το χωράει. Πολλά λεφτά. Οι τσάντες γενικά που έπαιρνα ήταν μεγάλες λόγω των παιδιών που ήταν μικρά. Και ήταν όχι απλά τσάντα, ήταν τσάρτα Sport Billy, ειλικρινά. Ο Sport Billy oh. Είχε μικρό τσαντάκι που βγαίνανε πολλά πράγματα από εκεί μέσα. Δεν είχε μεγάλη τσάντα. Κλατς! Να σας δείξω και αυτή τη τσάντα μου. Ξαναγράφεται η ιστορία του Sport Billy σήμερα. Σοκαρέμε. Αυτή εδώ την τσάντα, όταν την είχα πρωτοδεί, είχα πάθει σοκ. Πάλι. Είπα, Ελένη. Ελένη μου, αυτό μου θυμίζει τα τσαντάκια που παίρνω για το φαγητό. Επειδή είναι λίγο το σχέδιο λεοπάρ, δεν την επιλέγω να τη βάλω με κάτι άλλο, μόνο με μαύρο. Τι λέει, Ελένη μου, ποιητής. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη, δεν την προτιμώ. Δηλαδή, η φίλη μου που την είχε δει είχε πει: ρε, εσύ, Ελένη. Έλεος. Αλλά απέναν, αφού μου αρέσει. Δεν είναι του γούστου μου. Θα σου πω γιατί. Τα τρουξάκια εκεί κάτω, ας πούμε, και το animal print και όλα αυτά μαζί με ενοχλούν. Αν ήταν total black, θα μου άρεσε πολύ, πολύ παραπάνω. Ή total animal print. Αν και δεν μου αρέσει να προκαλώ, αλλά αυτή η τσάντα μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει τα τρουξ που κάνει. Προκαλείς
Σου το λέω, προκαλείς. Καμία νότα όμως. Και από τζαντάμ προδόθεις. Όχι αγάπη μου, να προκαλούμε θέλουμε. Δεν κρατιέται η Έλενα. Τώρα θα σας δείξω τα αξεσουάρ. Δείξε λοιπόν. Θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το βραχιόλι. Είναι πολύ αγαπημένο μου. Το είχαν πάρει τα κορίτσια μου. Είχα τότε τα γενέθλιά μου και ήμουν έγκυος στο γιο μου. Τα χρυσά μου, πόσο ωραίο βραχιολάκι για πάντα είναι. Μπράβο τους. Μου αρέσει γιατί μου το πήραν τα παιδιά μου. Μπράβο τους. Κατά δεύτερον, όπως καταλάβετε, επειδή. Τα λέμε λαϊκά. Μ' αρέσουν γενικά τα πιο καλά. Και οι πέρλες εννοείται. Θες και πέρλες. Και γι' αυτό το έχω ξεχωρίσει. Ωραίο βραχιολάκι, μπράβο στα κορίτσια. Συναισθηματική αξία. Ναι. Να το έχεις να το χαίρεσαι. Τα κορίτσια μου επέμεναν να δηλώσω συμμετοχή στο Shopping Star. Αυτός και είναι και ο λόγος που είμαι εδώ. Δεν ήθελες. Εγώ στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική. Αλλά μετά λέγανε γιατί ρε μαμά, αφού το έχεις, να πας. Και έτσι έγινε. Πολύ καλά έκαναν τα κορίτσια σου. Πολύ καλά έκανες και εσύ και ήρθες. Γιατί όχι, περλίτσες από το πρωί, σαν τις πριγκίπισσες. Όλη μέρα με τις περλίτσες γυρνάμε μες στο σπίτι. Τι κάνει η καραντίνα. Θα σας δείξω άλλο ένα αξεσουάρ. Χτύπα. Αυτό εδώ είναι πολύ αγαπημένο μου. Επειδή. Μ' αρέσει τόσο πολύ για την αλυσίδα του που είναι πλατιά, όσο και για το τρικουάζ το χρώμα που κάνει το σταυρουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο κολλιέ, πάρα πολύ ωραίο το σταυρουδάκι. Όσο μου αρέσει το τρικουάζ με το χρυσό μαζί, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Φυσικά κάνει λίγο καλοκαιρινό, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Μπορεί να φορεθεί είτε μέσα από το πουκάμισο είτε με ζιβάγκο. Και νομίζω ότι τονίζει πολύ όμορφο το λαιμό μου. Μέσα από το πουκάμισο, πώς θα φαίνεται? Είναι διάφανο. Πάμε τώρα να με δείτε λίγο πιο διαφορετική. Για να δούμε. Αυτή η φωτογραφία είναι πριν 5-6 χρόνια. Εδώ είμαι τελείως διαφορετική. Ξεκάθαρα. Το δουλεύετε με αθλητικό στυλ, που δεν είμαι εγώ. Αλλά είχαμε πάει μια εκδρομή και ήθελα να είμαι λίγο πιο άνετα. Εμένα τώρα μ' αρέσεις, φίλη μου. Τώρα μ' αρέσουν τα μαλλιά σου. Είσαι κούκλα. Όχι πως εκεί δεν ήσουν, αλλά τώρα είσαι πολύ μοναδική. Τα μαλλιά μου εδώ πέρα τα είχα πιο μακριά, με πιο ξανθιά απόχρωση. Εμένα, Ελένη, μου αρέσει το μαλλί σου όπως είναι τώρα εκεί. Ξενέρωσες. Δεν μου αρέσει. Δεν συνηθίζω να ντύνομαι αθλητικά. Καθόλου. Μόνο σε εκδρομές. Και εδώ πρέπει να είμαστε στο ναύπλιο. Και εγώ έχω πάει στο ναύπλιο. Κι εγώ, τι να κάνουμε. Και τα έχω ανέβει και τα σκαλάκια. Όλα. 888 και στο ανέβα και στο κατέβα. Αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία θα είναι ξέχαστη. Oh. Είχαμε πάει οικογενειακώς σε μια ταβέρνα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα εκείνη τη μέρα. Όπου ταβέρνα άκουσα. Τι φάγατε? Ξανθιά απόχρωση, μόνο που εδώ δεν έχω φράντζα. Γενικά, ναι. Άλλοτε τις μακραίνω, άλλοτε τις ξανακόβω. Πολλοί λένε ότι μου πάνε πολύ αφέλειες. Αυτό είναι και το καλό με τις φράντζες. Πάνε και στο πλάι. Κάνουν και αφέλειες. Τις τραβάς και πίσω. Δεν είναι τόσο αυστηρό όπως οι αφέλειες. Είσαι μια κούκλα όμως. Κούκλα, μπράβο. Συνήθως κάνω ίσια τα μαλλιά μου γιατί νομίζω ότι μου πάει πιο πολύ. Αλλά εκτός από αυτό, επειδή έχω πολύ λεπτή τρίχα. Κλαίω. Όπως και να τα φορμάρω, δεν κρατάει. Όντως σου πάει πάρα πολύ το ίσιο, σε κάνει έτσι πιο σεξι. Λίκη και σεξι. Και επειδή πρέπει να δούμε και τα σύνολα πάνω στην Ελένη, ας ξεκινήσουμε με το πρωινό της. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Αυτό το φοράω συνήθως όταν θέλω να πάω έξω να κάνω τις δουλειές μου και γιατί όχι και για ένα καφεδάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πλεκτό σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το παλτό σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι σου, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ στενό, θα το θέλω λίγο πιο φαρδί. Και δεν έχει να κάνει αυτό με την υπέροχη σιλουέτα σου, απλά είναι πιο μοδάτα τα πιο φαρδιά παντελόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δετό παπούτσι σου και μ' αρέσει πάρα πολύ και το τσαντάκι σου. Μπράβο. Αυτό το παλτό έχει μια μικρή ιστορία. Oh. Είχε πάρει η μαμά μου σε μαύρο ναι. Και εγώ επέλεξα να πάρω στο καμηλό. Και νομίζω ότι ταιριάζει με πάρα πολλά ρούχα. Α, έχετε κάνει τσαρτινιά με τη μαμά για να αλλάζετε. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Πιο σεξι τώρα. Και τώρα θα σας δείξω το βραδινό μου ντύσιμο. Αποτελείται από ένα φόρεμα μαύρο, το οποίο κάνει λεπτομέρειες με κόκκινα λουλουδάκια. Μπορώ να το συνδυάσω είτε με τζάκετ, με δερμάτινο, είτε με κάτι πιο μακρύ. Έχω επιλέξει αυτό το δερμάτινο τζάκετ γιατί κάνει το στυλ μου πιο μοντέρνο. Φλωράλ φόρεμα που το φοράς χειμώνα με πολύ ωραίο βελούδινο ζωνάκι. Μπράβο σου. Δεν μ' αρέσει το μπες καλσόν. Θα ήθελα μαύρο λεπτό. Οκ, και το δερμάτινο. Μια χαρά και το τσαντάκι σου. Μπράβο. Με αυτό το σύνολο μπορούμε να πάμε με το σύζυγο για κανένα ποτάκι. Κλαμπινγκ. Και γιατί όχι και στην μπουζούκια. Με το σύζυγο έξω. Βάλε, βάλε κάτι πιο έτσι, βγάλε πλάτη έξω, βγάλε χέρια, βγάλε να σε κοιτάνε οι άλλοι άντρες, έτσι να ζηλεύει ο άντρες μετά. Θα σε πάρουμε σύμβουλο σχέσεων. Πάμε τώρα στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Κορίτσια, η καφέ η Γούνα της μαμάς της που την έκανε δώρο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Vintage κομμάτι, κλασικό, πολύ ωραίο.
Συμφωνώ, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ζεστή και ωραίο χρωματάκι. Ωραία επιλογή. Και μόνο που είναι δώρο της Μανούλας, εντάξει, είναι τέλειο. Έχεις δίκιο. Έλα μην το λες. Όπα. Έχω εγώ κάτι δώρο της Μανούλας. Βλέπει. Η Ελένη αναχωρεί από το Ήλιον με όρεξη για ψώνια και μπαίνει στο μαγικό πανάκι του Shopping Star, το οποίο σε λίγο θα τη μεταφέρει σε περιοχή έκπληξη. Παρακαλώ, μου δίνετε το φάκελο. Κι αν δεν θέλω. Α, Παγκράτη, τέλεια. Δεν έχω ξαναψωνίσει εκεί. Ανυπομονώ να γνωρίσω την περιοχή. Α, έχω ψώνει καλύτερη περιοχή από σένα, ζει για ψώνια. Για το θέμα της εβδομάδας έχω σκεφτεί να πάμε σε θεατρική παράσταση με τις κόρες μου. Τι ώρα? Γύρω στις 9 στο κέντρο της Αθήνας και θα περάσουμε τέλεια. Ωραίο το θέατρο, μου αρέσει το θέατρο. Παίζεις κιόλας. Όχι, εγώ πολύ θέατρο. Τέλεια. Η κοπέλα που θα με κρίνει αυστηρά πιστεύω θα είναι η Ρίτα, γιατί και εκείνη για το δικό της ντύσιμο πάλι το κρίνει αυστηρά. Σ' αγαπώ πολύ, Ελένη. Δεν είμαι αυστηρή. Απλώς έχω γούστο. Όλες έτσι λέτε. Εν πάση περιπτώσει. Δες, Ελένη, φτάσαμε Παγκράτη. Έφτασα Παγκράτη, καλή μου επιτυχία. Καλή επιτυχία, Ελένη. Η 39χρονη Μανούλα από το Ήλιον σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Παγκρατίου, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ αλλά και καλσόν μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Ενώ μετά θα έχει άλλα 20 λεπτά στο καμαρίνι του Shopping Star για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ. Έτσι, μπράβο. Γεια σας. Γεια σας. Θα θέλω να δω ένα βραδινό σύνολο. Όχι πολύ απήγε. Επειδή στα πάει θέατρο. Καλά είπα. Τι έχετε εδώ? Λοιπόν, σας προτείνω μια πολύ ωραία φουστίτσα. Για να δούμε. Κάνει πουά λεπτομέρεια και έχει εδώ ωραίο σχέδιο μπροστά. Είναι έτσι πολύ θηλυκή. Πολύ ωραία. Θέλετε να την κρατήσετε? Ναι. Ελεύθερα. Να σας δείξω και από εδώ μετά σε πιο ανοιχτόχρωμη φουστίτσα. Τι χρώμα? Σε μπέζ. Είναι καστόρινη. Κάνει και το σχεδιάκι εδώ μπροστά. Θα σας άρεσε κάτι τέτοιο? Να το δω και αυτό. Ωραία. Και μετά έχω δερμάτινες φουστίτσες, μαύρη. Έχω και σε αυτό το στυλ, μίντι, κολλητή. Ελένη, γεια σου, επειδή η ώρα περνάει. Και είναι πολύ ωραία μετά και σε ύφασμα. Δηλαδή? Έτσι πιο γκέρλι διάθεση, με πιέτες. Φουστανέλα. Και αγκράφες. Όχι, θα προτιμούσα αυτή εδώ. Ωραία. Την ταμπά? Ναι, την ταμπά. Ορίστε. Ναι. Με την ταμπά είναι πολύ ωραίο και αυτό εδώ το μπλουζάκι. Αν φοράτε animal print, μπορείτε να το βάλετε και από μέσα από τη φουστίτσα. Ναι. Και κάνει διαφάνεια στο μανίκι. Θα σας άρεσε? Όχι, κάτι τέτοιο. Ωραία. Α, κρίμα. Μετά σε πουκάμισάκι είναι μπλούζο πουκάμισο. Αναποφάσιστη. Κάνει το σχεδιάκι μπροστά, έχει και άνοιγμα. Ναι. Μπορείτε να το συνδυάσετε με τη φουστίτσα. Ναι. Μετά με την καστόριν, την μπες φούστα. Τι πάει? Πάνε πολύ ωραία και αυτές εδώ οι μπλουζίτσες. Φίδι. Ας πάρω αυτό εδώ. Ωραία. Και σε λούρεξ. Α, θα σας άρεσε. Όχι. Μπορούμε να δούμε για αυτήν εδώ ένα πουκαμισάκι. Για τη μαύρη. Για τη μαύρη. Ναι, 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 έλατε από εδώ. Πάμε να δούμε. Τι έχετε? Εδώ, σε μαύρο πουκαμισάκι. Σε αυτό εδώ. Ωραία. Και τι άλλο? Ωραία, αρκετά είναι αυτά. Ωραία. Θέλετε να περάσετε στο δοκιμαστήριο? Ναι. Είναι από εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Όρμα, Ελένη! Ω, τι έχουμε εδώ? Πολύ ωραίο σύνολο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φουστίτσα. Έχει κάτσει πολύ όμορφα πάνω στο σώμα μου. Μ' αρέσει που είναι σουέτ. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που κάνει εδώ. Τι όμορφα, βρε, Ελένη μου. Σου πετάει την κυλίτσα. Άχου το. Λες και περιμένεις κι άλλο παιδάκι. Αυτό το πριν με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο όταν το φοράω και είναι πολύ θηλυκό. Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λεοπάρ. Και πόσο μάλλον πάνω σε όλο το συγκεκριμένο, δεν φαίνεται να σου εφαρμόζει καλά. Η φούστα επίσης δεν με εξετρελαίνει. Μου κάνει πρωί, ενώ πρόκειται για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, δεν είναι για βράδυ. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ όμορφο σύνολο, πολύ στιλάτο και μου ταιριάζει αρκετά. Από όλο αυτό το σύνολο που φοράς τώρα. Τι κρατάς? Μου αρέσει η κόκκινη μάσκα σου. Στη θεατρική παράσταση παίζει η αγαπημένη μου ηθοποιός η Κάτια Δανδουλάκη. Αλήθεια, βέβαια. Την οποία θέλω να την γνωρίσω από κοντά και έχω μεγάλη αγωνία. Αχ, τι ωραία η Κάτια Δανδουλάκη, πάρα πολύ ωραία. Άμα με δει έτσι η Δανδουλάκη θα πει: Ουάου, τι σύνολο είναι αυτό.
Αν σε δει η δανδουλάκι με αυτό το σύνολο, ναι, σίγουρα δεν θα θέλει να σε ξαναδεί. Ούτε με το Γιάνγκο Δράκο τόση απέχθεια. Α, πολύ ωραίο αυτό το σύνολο. Αναδεικνύει πολύ ωραία η φούστα του σώμα. Πολύ ωραία όμως. Μ' αρέσει εδώ πέρα η κρουαζέ, να το δούμε λεπτομέρεια που κάνει. Μ' αρέσει πολύ το πουκάμισο, η διαφάνεια που κάνει. Αλλά πιο πολύ που μ' αρέσει, αυτό που μ' αρέσει είναι εδώ πέρα η κορδελίτσα στο λαιμό. Άντε, Λένη μου, πάρ' το να έχω περισσότερες ελπίδες να είμαι shopping star. Αυτό το σύνολο με αντιπροσωπεύει στο 100%. Μανούλα star. Είναι ένα σύνολο πολύ σικάτο, πολύ γυναικείο. Το ντύσιμο είναι σικάτο και γυναικείο. Απ' τη μέση και πάνω. Όχι απ' τη μέση και κάτω. Τα αγόρια θα μείνω στο σπίτι. Γιατί? Θα βγω με τα κορίτσια μου να πάμε στο θέατρο. Εντάξει, το δικαιούνται να πάμε μια φορά μαζί οι τρεις μας. Δεν βγαίνουμε τόσο συχνά. Φυσικά και το δικαιούνται και να πάτε. Δεν γλιτώνουν. Και να αφήσετε και τα χώρια σπίτι, μια χαρά θα περάσουν. Δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα πανωφόρι. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσαμε να το φωτίσουμε με μια πολύ ωραία γουνίτσα σε λευκό. Έχω φακό. Και μετά έχω και μια πολύ ωραία πιο μακριά σε πετρόλ χρώμα, αν θέλετε να σας δείξω. Δείξτε μας. Από εδώ. Για να δω. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Ναι, για να το δω. Και θα το φωτίσει το σύνολο. Ναι, μου αρέσει. Ωραία. Α, πολύ ωραία η γούνα. Φωτίζει το σύνολο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μαλακή, είναι άνετη. Πολύ ωραίο το fit. Δηλαδή είναι κοντά στο σώμα και κάνει σαν oversized blazer, σαν ωραίο έτσι νύπαλτο. Μου αρέσει. Είμαι της γούνας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε επικίνδυνο. Μ' αρέσουν και τα παλτό, αλλά οι γούνες μ' αρέσουν πιο πολύ. Είμαι μία κυρία για το θέατρο, παιδιά. Είσαι μισή κυρία για το θέατρο. Μισή. Μόνο το από μέσα. Τα παίξω. Χωρίς φούστα και χωρίς πανωφόρη. Τώρα ολοκληρώθηκε. Πολύ ωραία η δερμάτινη φούστα. Στρώνει πάρα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα όμως, δεν το περίμενα. Μία υπέροχη ταμπά, μίντι φούστα, η οποία φοριέται τέλεια για το πρωί. Σου πάει υπέροχα στο σώμα σου, αλλά δεν είναι μια βραδινή επιλογή. Μ' αρέσει και το πανωφόρι και η χρυσή λεπτομέρεια που κάνει εδώ, το άνοιγμα. Ελένη μου, και πανωφόρι. Φοράς άρα το μανδύα όπως σου χάρη ποτέ. Και η εχμάλωτη του Γουνακιστάν. Είναι πολύ ωραίο το σύνολο. Καταπληκτικό. Θα σχίσουμε πάλι. Θα σχίσουμε. Δανδουλάκι πας ή αρχαία επίδαυρο με αυτό. Τραγωδία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι δύσκολη στα ψώνια. Ναι. Όταν πω μέσα σε ένα μαγαζί, μου αρέσει, το βλέπω, το θέλω, το παίρνω. Το θέλω, ναι, το παίρνω. Όπα, όπα την Ελενίτσα, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Είναι σιγανό ποταμάκι. Το βλέπω, το θέλω, το παίρνω. Η φαν της Κάτιας Δανδουλάκη ολοκλήρωσε την έρευνα αγοράς στο πρώτο μαγαζί με ρούχα και ετοιμάζεται να δει το επόμενο για βραδινή εμφάνιση με οπακ καλσόν, όπως είναι το θέμα της εβδομάδας. Πάμε, Ελένη! Γεια σας! Γεια σας! Θα ήθελα να δω ένα βραδινό σύνολο, αλλά όχι πολύ αμπηγέ. Ωραία! Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Ελένη έχει μετονομάσει το θέμα σε σύνολο όχι πολύ αμπηγέ. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε. Τι έχουμε εδώ? Όχι, δεν είναι τέτοιο. Πιο ήσυχο. Αυτό. Ούτε αυτό. Ή μπορούμε και αυτό. Πες κάτι. Σαν μπλουζοφόρεμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι άλλο? Μπορώ να το κρατήσω? Βεβαίως. Χάιδεψέ το κιόλας. Αυτό. Δες και την ούγια. Πες κάτι, βρε παιδί μου. Πολύ στιλάτο, φρέσκο και μοντέρνο. Mm. Mm. Την μπλουζίτσα να την κρατήσω, αλλά να δούμε κάτι άλλο κάτω. Ό,τι θέλετε. Σε κάτι τέτοιο. Σαν τι δηλαδή? Ναι, καλύτερα. Κρατήστε αυτό, παίρνω αυτό. Ωραία. Ανταλλαγή ομήρων. Να σας δείξω και αυτό που είναι πολύ ωραίο, σουρώνει. Πίνει κιόλας. Πολύ εύκολο. Πολύ ωραίο κι αυτό. Ωραία. Αλκοολικές οι μπλούζες. Με το δοκιμαστήριο. Πάμε, πάμε προς τα κάτω. Έλατε μαζί. Μη μου την κλειδώσετε, έχει κλειστοφοβία. Αρχοντική Ελένη. Α, πολύ ωραίο κι αυτό το φόρεμα. Μ' αρέσει που κάνει ζεβρέ. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια με την αλυσίδα εδώ. Εφαρμόζει πάρα πολύ όμορφα, τονίζει τις καμπύλες αρκετά θα έλεγα.
Γενικά μου αρέσει πως σε κολακεύει το συγκεκριμένο, σου κάνει ωραία σιλουέτα. Δεν ξέρω αν είναι το στυλ σου πολύ, πάντως σου κάθεται πολύ καλά. Μ' αρέσει να τονίζω τις καμπύλες, τόσο όσο, γιατί εντάξει, μαμά τριών παιδιών είμαι, δεν χρειάζεται να είμαστε υπερκολικές. Καλική, τι πειράζει, και 3 και 13. Oh. Και όσο έχουμε τις καμπύλες μας, τις τονίζουμε πάντα, ανεξαιρέτως παιδιών. Αρκετά σηκάτω και νομίζω ότι κάνει για την περίσταση. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μ' αρέσει το zebra print. Μ' αρέσει το μήκος, μ' αρέσει το μανίκι, μ' αρέσει που είναι κρουαζέ. Σου πάει τέλεια στο σωματωτικό σου. Και πάρα πολύ ωραία και η ζώνη μπροστά. Του δίνει ένα look. Μ' αρέσει. Δεν νομίζω τώρα να με μπερδέψουν για ηθοποιό. Θα έχω τυθεί βέβαια πάρα πολύ ωραία, αλλά άμα θέλουν, εγώ υπογράφω αυτόγραφο. Δεν έχω θέμα. Τώρα δεν ξέρω, λέτε να υπογράφω σαν στο Pixar τη εβδομάδα. Oh. Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λένη μου, μπερδεύτηκες. Εγώ θα υπογράφω αυτόγραφα. Θα το δεις σήμερα. Σιγά εσύ. Υπάρχει ένα παλτό. Να δω με αυτό. Παλτουτάκι. Μαύρο. Γούνα, το κοντό, το πιο μακρύ. Παλτό, αν έχει μέχρι εδώ. Παλτό, και παλτό. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Υπαρξιακά ζητήματα. Για δες το. Πολύ ωραίο. Αυτό. Πολύ ωραίο. Δοκίμασέ το, δεν δαγκώνει. Έτσι, μπράβο. Τώρα νομίζω ότι εντάξει, το απογείωσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παλτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μ' αρέσει που κάνει εδώ πέρα τα ανοίγματα. Ανοίγματα. Είναι φοβερό με το σύνολο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο παρόμοιο παλτό. Και? Το βάζω όταν πηγαίνω στο περίπτερο. Έτσι, κάτι πρόχειρο δηλαδή για να βγω έξω. Μπορώ να πάω στο θέατρο με αυτό. Μπορώ να το έχω είτε δεμένο έτσι. Ναι. Για να τονίζει πολύ ωραία τη μέση και τονίζει και πολύ ωραία τις γάμπες. Πάρα πολύ ωραίο παλτό. Τέλειες μανσέτες, ωραίο το μήκος, σου στέκεται πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλειο. Μπράβο. Τώρα μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και το ντεκολτέ που κάνει. Βέβαια θα το πιάσουμε λίγο εδώ, να μην ανοίγει πάρα πολύ. Σεμνή. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που κάνει με τα κουμπάκια. Τι να σου πω. Ένα τραγούδι. Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Δεν την γλιτώσαμε. Θα πάρω άντρα ναυτικό. Ναυτικό. Αυτά τα κουμπιά μου θυμίζουν αυτό μου ήρθε. Τι να κάνω, καπετάνιο. Το στυλ αυτό μου θυμίζει ναυτικό. Αυτό είπε. Το σταυρωτό έτσι με το χρυσό. Ναυτάκι. Πού να με μπερδέψουν. Μπορεί να πάω σε καμιά φρεγάτα κι εγώ. Η Ελένη στο ναυτικό. Τράβα μπρος. Και όσα έρθουν και όσα πάνε. Τράβα μπρος. Και του κεφαλιού σου κάνε. Θα κάψεις καρδιές. Καρδιές τώρα δεν ξέρω αν θα κάψω στο θέατρο. Παντρεμένη γυναίκα είμαι. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαρές. Και οι παντρεμένες έχουν ψυχή. Και όχι μόνο. Ή άμα παντρευτούμε μετά δηλαδή. Κλειδαριά. Όχι. Συνεχίζουμε ακάθεκτες. Εδώ τι έχουμε. Τώρα ντύθηκε η γιαγιά μου. Μ' αρέσει που είναι πλεκτό, που κάνει την διαφορά. Ασημένια κλωστούλα μέσα. Κολακεύει πολύ ωραίο το σώμα. Σου πάει, μ' αρέσουν οι τσέπες, μ' αρέσει το κορδονάκι, μ' αρέσει όλο το ρούχο. Αλλά δεν μ' αρέσει το θέμα της εβδομάδας. Το διαλύζει λίγο. Δεν σημαίνει ότι είναι βραδινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω σου. Τώρα στο Shopping Star πρέπει να φορτσάρουμε που λέμε, γιατί εντάξει, τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Αλίμονο. Να φορτσάρουμε, λένε μου, είπαμε στο Shopping Star, αλλά με αυτό μέχρι την εκεί μπορείς να πας. Μία ώρα 35 λεπτά και 28 δεύτερα ακόμη για την Ελένη που δεν σνομπάρει λαϊκή σε αντίθεση με κάποιες άλλες ονόματα δεν λέμε. Θέμα της εβδομάδας, βραδινή εμφάνιση με οπακ καλσόν. Και τώρα πάμε στο τρίτο και τελευταίο κατάστημα με ρούχα. Ποιος ξέρει τι θα δοκιμάσει εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω ένα βραδινό σύνολο. Όχι πάρα πολύ καλό. Χάλια να είναι. Ωραία, μην περάσετε από εδώ να σας δείξω. Καλέ, μη λες όχι πολύ καλό, θα σου δώσουν κανένα ρετάλι. Κάτι τέτοιο θα σας άρεσε. Βεβαίως. Υπάρχει ωραία. Αυτό. Μετά θα σας άρεσε κάποιο σακάκι, να το συνδυάσουμε με κάποιο παντελόνι, κάποια φουστίτσα ενδεχομένως. Θέλεις. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε σε παντελόνι, αν θα μας άρεσε κάτι τέτοιο, σε παντελόνι υφασμάτινο. Θα ήθελε υφασμάτινο παντελόνι, αλλά να μην κολλάει πάνω, λίγο πιο χαρμένο. Όχι, είναι σε ίσια γραμμούλα αυτό, δεν κολλάει, ναι. Δεν κολλάει πουθενά. Υπάρχει αυτό σε παντελονάκι. Είναι σαν πουκαλεμένο. Και μπορούμε φυσικά να δούμε και κάτι τέτοιο που είναι σε πιο ανοιχτό κάτω. Ναι, αυτό. Ωραία. Καλή, που κολλάει το παντελόνι και που θα το βάλεις το καλσόν. Σωστή απορία. Χριστός και Παναγία. Θέλετε να σας δώσω κάτι για από μέσα, κάποιο τοπάκι ενδεχομένως. Τοπάκι κάνει. Ναι.
φέρτε και αυτό. Τζάμπα είναι. Υπάρχει αυτό σαν το πάκι από μέσα. Ακόμα. Μπορούμε να πούμε σε pullover μακρύ. Ναι, φυσικά. Έλα. Υπάρχει σε αυτό το στυλ που είναι πουλοβεράκι φορεματάκι. Mm-hmm. Μπορεί να φορεθεί all day. Βραδινό είπαμε. Υπάρχει σε φορεματάκι σε κάτι τέτοιο. Προτιμώ αυτό. Προτιμάτε αυτό. Ωραία. Δεν θέλουμε all day. Το δοκιμαστήριο. Από εδώ, πέραστε. Να σε δω τι θα το κάνεις στο παντελόνι. Πώς σου φαίνεται? Να δούμε και αυτό το σύνολο. Φωτίζει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο. Πάει και με τη μάσκα. Το ντεκολτέ είναι όσο πρέπει να είναι. Μ' αρέσει το φούσκωμα που κάνει στα μανίκια. Α, πολύ ωραία, εξαιρετικό. Να το πάρεις για να κερδίσω. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ό,τι ρούχο έχω δοκιμάσει νομίζω ότι κάθεται πάρα πολύ όμορφο. Ρέντα! Και αυτό το χρώμα με φωτίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω. Πόσο σου πάει το κόκκινο, ιδιαίτερα αυτό το κόκκινο του κρασιού, το βαθύ. Είναι τέλειο το μήκος. Ένα ρούχο που θα έπρεπε να σκεφτείς. Σου πάει πολύ. Αν ήταν κόκκινο, θα έλεγα κόκκινο της φωτιάς. Τώρα φωτιά στα κόκκινα και εγώ πυροσβέστης. Αλλά δεν είναι, είναι μπορντό. Επομένως. Χάθηκα. Εντάξει, μαζευόμαστε. Τον πυροσβέστη, άστον για μένα. Γιατί με έχεις ανάψει με τις επιλογές σου. Καίγομαι. Πάλι καλά που δεν τραγούδησε. Έλα εσύ. Όμορφο, μ' αρέσει εδώ πέρα που κάνει το σογιακά σκουμπάκια. Είναι ανοιχτό όσο πρέπει να είναι. Ο γιακάς είναι τεράστιος. Δεν κολακεύει το σώμα. Και. Όχι, Ελένη μου. Η Έλενα θα λέει σίγουρα. Απαπαπαπα, βγάλ το. Αυτό εννοούσα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έλα τώρα. Το χρώμα μου πάει γιατί είμαι καστανή και ούτε με χλωμιάζει ούτε τίποτα. Ταιριάζει και με τη μάσκα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Με τη μάσκα ταιριάζει, αλλά εμάς μας νοιάζει να το ταιριάξει με το θέμα σου και με το καλσόν και όχι με τη μάσκα. Παντελόνι. Είπα να δοκιμάσω και σαν κουστούμάκι, να δούμε πώς κάθεται. Όχι, Ελένη, πας καλά. Την αλήθεια. Γιατί μαύρο παντελόνι, τι κάνεις? Φοράω πιο πολύ φορέματα, αλλά αν μου αρέσει και κανένα κουστούμάκι, ναι, το φοράω βεβαίως. Το καλσόν, πουθενά. Αγγελικούλα, τι λες, καλό είναι? Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ ο καλός. Ελέ, hello, σε μένα μιλάει, γιατί απαντάς εσύ? Συνονόματι. Νομίζω ότι είμαι μέσα στο θέμα με αυτό το σύνολο, αν το συνδυάσω και λες, με καλέ. Μια ψηλή γόβα θα αναδεικνύει πολύ ωραία το... και το σύνολο και το σώμα μου. Και το καλσόν. Παντελόνι δεν ενδείκνεται με το καλσόν, που είναι το θέμα της εβδομάδας, Το καλσόν... Ωχ, ξέχασα το καλσόν. Πώς θα φανεί το καλσόν με το παντελόνι? Ακτίνε ισχύ. Αχ, τελικά αν πάρω παντελόνι δεν θα είμαι μάλλον μέσα στο θέμα. Έλα. Κορίτσια, σας μπέρδεψα. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Το καταλάβαμε ότι μπερδεύτηκε. Χάρηκε προσωρινά. Γι' αυτό μη χασομεράς άλλο με αυτό το σύνολο. Βγάλ το. Μία ώρα, 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για την Ελένη που έστω και στο παραπέντε θυμήθηκε ότι πρέπει να φαίνονται τα πόδια και το καλσόν. Τι σας οφείλω? 170 ευρώ, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Με γεια σας. Να είστε καλά. Και η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, πάλι καλά. Τη γλίτωσε. Πήρε τα ρουχαλάκια μου. Τρέχω για καλσόν γρήγορα. Φύγαμε! Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Μόλις τη το επιβράδυνε. Η 39χρονη νοικοκυρά φτάνει στο μαγαζί με τα καλσόν, το βασικό συστατικό του συνόλου. Για να δούμε τι θα πάρει. Γεια σας. Γεια σας. Θα θέλω να δω πακ καλσόν. Βεβαίως. Μπορείτε να τα κοιτάξετε εδώ. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει. Μου αρέσει αυτό. Ναι. Έχει και κάτι σουτιέν στο βάθος. Αυτό. Και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε μια περιγραφή. Είναι αρκετά ελαστικό. Είναι όπως το θέλω. Σταμάτα. Θα φαίνεται και με αυτό που έχω διαλέξει πολύ όμορφο. Θα αναδεικνύει πολύ ωραία το πόδι. Ωραίο μαύρο. Αξεπέραστο. Αγαπημένο καλσόν. Το μαύρο πακαλσόν είναι σταθερή αξία. Τώρα τι να λέμε. Σαν τη σκορδαλιά. Είναι μια επιλογή σίγουρη. Αν πάρεις αυτό, νομίζω ότι θα είσαι εκτός θέματος. Καλέ, τι λέει. Αυτό εδώ είναι πιο σκούρο. Μ' αρέσει που κάνεις λεπτομέρειες με τις περλίτσες. Α, έχει πλάκα ένα μαύρο με πέρλες. Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά είναι σίγουρα βραδινό. Οι περλίτσες αυτές είναι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα αρέσουν στα κορίτσια. Αυτό είναι το καλσόν που είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, άμα χάσει καμιά πέρλα από κανένα κόσμημα, παίρνεις ένα από το καλσόν και είσαι GG. Είναι GG, baby. Να δούμε και χρωματάκι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα μπορντό καλσόν. Το χουφτώνει. Πολύ ωραίο χρώμα. Θα μπορούσα να το επιλέξω, να κάνει διαφορά με αυτό που έχω διαλέξει. Μπορντό αγαπημένο.
Είμαι λίγο πιο συντηρητική, δηλαδή θα φορούσα μαύρο καλσόν σίγουρα, αλλά τώρα εδώ πέρα στο Shopping Star μου δίνεται ευκαιρία να δω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά καλσόν και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ωπα, Ελένη μου. Τι έγινε πάλι? Τη διαφορά την έκανα εγώ. Αυτό, απλό μπορντό. Εσύ, μην σου αμφισβητήσουν την πρωτοπορία. Τι σας οφείλω? Είναι 7 ευρώ. Μισό λεπτό. Ορίστε. Γρήγορη. Ορίστε. Με γεια σας. Και η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πάτε στο καλό. Γεια σας. Ανάσα δεν παίρνει η Ελένη και μαζί της κι εγώ. Μετά την αγορά του καλσών, τώρα πρέπει να αναζητήσει ένα ζευγάρι παπούτσια πάντα στο Παγκράτη. Έφτασε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή σφιάζουμε, θέλω να δω γόβας και μποτάκι. Ρίξτε μια ματιά εδώ και πείτε μου τι σας αρέσει. Λαχάνια, η Έρμη. Θα δούμε αυτό εδώ σε 38. Ναι. Ναι. Να δούμε αυτή εδώ. Και. Και. Και αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Καθίστε και θα σας δώσω να δοκιμάσετε. Μη σε πάρει ο ύπνος. Ερχόμαστε. Πώς πάμε? Πολύ ωραίες γόβες. Αναδεικνύει πολύ ωραία το πόδι. Μ' αρέσει που είναι καστόρι. Πολύ ωραίες, αλλά λίγο βαρετές. Σε μάτιασαν. Είναι πολύ όμορφες. Νομίζω θα πάει με αυτό που έχω επιλέξει και θα κάνω τα πόδια μου πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, βρε παιδί μου. Αυτή η γόβα υψηλή, λεπτή, πόσο καλό κάνει στις γυναίκες. Η γόβα είναι βραδινή, έχει φιάπα όσο πρέπει να είναι. Νομίζω ότι στα κορίτσια θα αρέσει πάρα πολύ. Έλενα, τι λες? Ψηλό παπούτσι. Τι ψηλό, καλέ. Γλέντισέ την. Δεν είναι για μένα τίποτα, φλατ. Πιο ψηλό θέλω. Να φέρουμε ξυλοπόδαρα. Και εδώ. Τέλειο κι αυτό. Κάνει σαν κάλτσα. Είναι πολύ ωραίο το τακούνι του. Δεν είναι πολύ ψηλό. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Oh. Δεν θα την ήθελα με μίντι φούστα ή με φτωγόνατο. Μόνο με μίνι. Που το μίνι τώρα για μας σε αυτήν την ηλικία, άστο. Μ' αρέσει αυτή η ιδιαιτερότητα που κάνει πίσω με το φιδέ. Και μπροστά που είναι σκέτο καλτσούλα, που κάνει πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι φιδέ, κροκό λέγεται. Τι μάλωσε. Φιδές είναι μόνο η σούπα. Τώρα με τέτοιο παπούτσι πρέπει να ρίξω για ένα τραγούδι. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις. Oh. Φιδί είσαι, δεν θα αλλάξεις. Καλά, έχω φωνή τώρα, μη λέμε ότι θέλουμε. Καλά, αυτή την εβδομάδα όλες καλλιτέχνες. Αχ, Παμπινιώτη. Έλενα, πώς με βλέπεις, έχω ωραία φωνή. Ελένη, κανονίζω ντουετάκι, οι δύο Ελενίτσες μαζί. Αλλά πρώτο όνομα εγώ, έτσι, στη Μαρκίζα. Έλενα και Ελένη, πολύ θα πουλήσει αυτό το σχήμα. Καλά. Τι έπαθες? Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Το ποτάκι είναι τέλειο. Ζουμπουλία. Τι είναι αυτό, βρε Ελένη, βγάλει το. Είναι μυτερό μπροστά, όπως μου αρέσει. Μ' αρέσει η ιδιαιτερότητα που κάνει στο τακούνι μαζί με το ασημί και μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα απογειώνει το σύνολο. Είναι πολύ όμορφο. Okay. Το ότι έχει λίγο μέταλλο στο δακούνι, τι σημαίνει? Το κάνει βραδινό? Για μένα είναι μια ωραία πρωινή looks list. Δηλαδή το πρωί έχει και λίγο στυλ. Δεν είναι για βράδυ τώρα αυτό το παπούτσι. Ρε κορίτσι, αυτό το παπούτσι μου μιλάει. Μου λέει πάρε με, εσείς το ακούτε. Ακούς τίποτα? Δώσ' μου λίγο. Πάρε με. Φωνές. Παράφωνες. Ακούω φωνές. Πάρε με. Δεν ακούω κάτι. Τ' ακούω, ναι. Συνέχισε. Πόσο χρόνο έχω? Πάρε με. 33 λεπτά και 23 δεύτερα. Πρέπει να προλάβω. Τικ-τοκ, τικ-τοκ. Ο χρόνος τελειώνει. Άντε, πάμε γρήγορα. Η σημερινή παίκτρια που ακούει φωνές τώρα αναχωρεί για το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Για να δούμε. Θα συνεχιστούν και εκεί τα ανησυχητικά συμπτώματα της ακοής. Γεια σας. Γεια σας. Δεν πειράζει. Θα ήθελα σε καλό να παιδί. Δω σε γόβα. Και αν έχετε και loafers να δω. Νουμεράκι. 38. Ξέρεις και τα loafers. Από εκεί πέρα θα δείτε γοβούλες. Ναι. Ατενίζει. Αν σας είναι εύκολο να μου φέρετε η μπροστινή που είναι με το λουράκι το μαύρο. Το δυσκολεύεις τώρα. Θα μου φέρετε το σταυρωτό που κάνει το λουράκι που είναι πάνω από το κόκκινο. Το σημειώνω. Και να δω και ένα ζευγάρι loafers θέλω. Για να δούμε και τα loafers. Ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα. Θέλετε να μου φέρετε αυτά εδώ πέρα που είναι κάτω από τα ταμπά, τα μαύρα, σε 38. Μάλιστα. Φέρτε το καλάμι. Σήκωνα σε εδώ. Τέλεια παπούτσια, πολύ ξεκούραστα.
Μ' αρέσει το άνοιγμα που κάνει μπροστά, μ' αρέσει η βέργα η χρυσή. Για παντοφλίτσα μέσα στο σπίτι, μια χαρά είναι. Μόνο γι' αυτό. Έξω με αυτό δεν βγαίνεις με τίποτα. Θα είμαι πιο μπροστά από τα άλλα τα κορίτσια, σίγουρα. Γιατί? Γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν το βλέπεις συχνά. Συνήθως προτιμούμε τα κούνια, μποτάκια. Εγώ πάντως, Ελένη, με αυτό το παπούτσια δεν σε βλέπω καν. Σίγουρα είναι μοντελοκατάσταση και θα αρέσει και στη Βίκη. Πώς να μην αρέσει στη Βίκη. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα παπούτσια κορίτσια. Μ' αρέσουν. Με κοστούμια, με μίντι φούστες, με μίνι φούστες και λεπτοκαλσόν. Μ' αρέσουν. Αυτά. Α, τέλεια και αυτά τα παπούτσια. Μ' αρέσει που είναι καστόρι, μ' αρέσει που κάνει το σταυρωτό το λουράκι, μ' αρέσει που το τακούνι του δεν είναι πολύ ψηλό. Με αυτό το παπούτσι νιώθω ότι λες και είμαι σε άλλη εποχή. Είναι πολύ ρομαντικό και μου ταιριάζει. Λάθος εποχή. Και λάθος η φωνή. Είναι αυτή που ζούμε. Έχει ρεπερτόριο πάντως. Με το παπούτσι αυτό. Θα στο πετάξω. Να δω πού θα μπούμε. Στο Δαφνί! Ο Στέφανος δεν νομίζω να έλεγε ότι θα είμαι ρομαντική. Μάλλον σκληροπυρηνική θα με έλεγε. Χούλιγκαν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ είμαι ρομαντική. Δεν είναι σκληροπυρηνικό τώρα αυτό το παπούτσι. Πάρα πολύ κομψό είναι. Και χαμηλό, δεν έχει πολύ τακούνι. Συντηρητικό θα το έλεγα. Για να δούμε και αυτό. Μ' αρέσει. Τι ακριβώς. Το λουράκι που πιάνει στο κουτουπιέ. Το τακούνι του είναι ψηλό όσο πρέπει, είναι πολύ άνετο. Δεν σου πάει πάρα πολύ αυτή η γόβα, σε περιορίζει. Η παράσταση που θα πάμε να δούμε με τα κορίτσια μου στο θέατρο είναι δράμα. Ελπίζω να μην είναι δράμα και το ντύσιμό μου, να είναι ωραίο ώστε να σκάσουν τα κορίτσια. Η δράμα να μην είναι, μπορεί να είναι κωμωδία. Με αυτό το παπούτσι, ναι, σε βλέπω drama queen. Η drama queen από το Ήλιον πρέπει τώρα να πάρει μια σημαντική απόφαση. Ποια παπούτσια θα αγοράσει. Τρώω τα νύχια μου από το άγχος. Τι σας οφείλω. 35 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Με γεια σας. Και η αποδειξουλία. Να είστε καλά. Η Ελένη βιάζεται για να προλάβει το τελευταίο κεφάλαιο του shopping. Τα αξεσουάρ που μπορούν να απογειώσουν ή να προσγειώσουν το σύνολο. Σιγά σιγά, μην ξυπνήσουμε κανέναν. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω αξεσουάρ και σαντούλα. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήθελα να μου δείξετε αυτή εδώ. Τι είναι αυτή εδώ? Μ' αρέσει αυτή η σαντούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέγεθος. Δεν είναι τεράστιο, είναι όσο πρέπει να είναι. Μ' αρέσει το κούμπομα που κάνει εδώ. Μ' αρέσει που είναι καπιτονέ. Είναι εξαιρετική και νομίζω ότι πάει τέλεια με το σύνολο. Εξαιρετική, δεν θα εντυπωσιάσει κανένα. Oh. Είναι μια χαρά για την εμφάνιση που έχετε επιλέξει απόψε. Μπορώ να δω άλλη μία? Βεβαίως. Μου δείχνετε λίγο αυτή εδώ. Βεβαίως. Όπα. Αυτό είναι ένα τσαντάκι. Ναι, μεν μικρό, αλλά είναι πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο. Έχει ένα κούμπομα εδώ με διπλό φερμουάρ. Μου αρέσει περισσότερο αυτή. Πιο ιδιαίτερη είναι. Μου αρέσει και το σχεδιάκι που έχει μπροστά το ασημί, είναι. Καλό είναι για θέατρο. Εξαρτάται βέβαια, εντάξει, τι θα βάλεις μέσα. Νομίζω λίγο μεγαλύτερη θα ήταν καλύτερη, αλλά εντάξει, και αυτό δεν με χαλάει. Πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 12. Όχι, εντάξει, προλαβαίνω. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Μπορούμε να δούμε, σας παρακαλώ, λίγο και σκουλαρικιά. Βεβαίως. Έλα και κάνε γρήγορα. Να δούμε λίγο σε πέρλες. Πέρλες. Από εδώ. Θυμάμαι ότι σου αρέσουν αυτές. Εδώ. Θα μου βγάλετε αυτή εδώ. Ναι. Κλασική αξία, πέρλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάει με όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσω έξω. Πέρλες αγαπημένες, έξω δεν μπορείς να πέσεις, τέλεια. Η πέρλα είναι αριστοκρατικό κομμάτι και εγώ σε αυτά δεν κάνω λάθος. Εσύ και η Βασίλισσα μόνο θα φοράτε τέτοια σκουλαρίκια. Να δω και κάτι άλλο, θα ήθελα να δω κάτι να έχει λάμψη. Ένα γλόμπο. Ορίστε. Και αυτά πολύ ωραία σκουλαρίκια. Νομίζω ότι θα απογειωθεί το ρούχο μου. Το σκουλαρίκι κάνει μπαμ τώρα εδώ πέρα που τα λέμε, τι, μιλάει από μόνο του. Μιλάνε, τα ακούω κι εγώ. Τι λένε? Λένε, άσε μας, μη μας πάρει, δεν θέλουμε να πάμε στο θέατρο. Μου μιλάνε οι τσάντες, μου μιλάνε τα σκουλαρίκια, μου μιλάνε τα παπούτσια. Δεν πάμε καλά. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Ελένη μου, να το κοιτάξει αυτό που σου μιλάνε τα πράγματα, δεν το έχω πάθει ποτέ. Και αυτά εδώ πέρα, καλά σκουλαρίκια υπερπαραγωγή, ταιριάζει απίστευτα με το ντύσιμο, μ' αρέσουν οι πετρούλες που κάνουν οι μαύρες. Προτιμώ τα προηγούμενα τα κρεμαστά με τη διάφανη πέτρα.
Γιατί και μαύρη πέτρα και μαύρο μαλλί δεν ξέρω. Μου μιλάει και αυτό ρε παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή να πιάσω να ανησυχώ. Ναι, να αρχίσεις να ανησυχείς Ελένη μου. Ένα σκουλαρίκι πρέπει να σου μιλάει μόνο. Θέλω γιατρό τώρα. Τι σας οφείλω. Είστε στα 48 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Με γεια σας. Να είστε καλά. Μπορεί να ακούει φωνές συνέχεια, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε τα ψώνια της. Μπες στο βανάκι και φεύγουμε για το πλατό. Ελένη, τώρα που έχεις όαστας φρένας, θες να μου πεις πώς νιώθεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα πρόλαβα όλα. Πήρα ακριβώς ό,τι σκεφτόμουν και νομίζω ότι είμαι μέσα στο θέμα. Πώς πέρασες στο Shopping Star? Ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι το περίμενα. Ήταν πολύ όμορφο και θα το ξανάκανα χίλιες φορές. Εγώ τώρα ακούω μια φωνή που μου λέει «Πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια». Έπαθα λίγο σοκ με το παντελόνι που έβαλε. Μη γελάς. Έπαθα σοκ, αλλά και νόμιζα ότι μας κάνει πλάκα. Όντως. Δηλαδή, λέω τώρα ξεχάστηκε ή μας τρολάρει. Ξεχάστηκε ότι το θέμα μας ήταν το καλσόν. Και φαντάζεσαι να πήρε παντελόνι και μποτάκι και από μέσα το καλσόν. Άξι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η Ελένη πρόλαβε όλα τα ψώνια της. Ρούχα, παπούτσια, καλσόν και αξεσουάρ. Και τώρα είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Πάμε κορίτσια να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα βάλουμε την κρεμούλα μας. Ξεκινάει με την ανιδατική της, μπράβο. Ενώ εγώ που δεν βάζω ποτέ. Γιατί? Δεν έχω συνηθίσει γι' αυτό. Με τώρα το make-up. Τα μποναριστά. Έτσι μείνε. Θα το απλώσουμε με το πινέλο. Oh. Βέλτι. Mm-hmm. Ναι, έχει κάνει πολύ βρόσκιμο. Όντω, μπράβο, μπράβο. Θα βάλουμε μία μπέζ σκιά. Ίσα ίσα για να φωτίσει το μάτι. Μία βάση κανονική. Θα δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν θα συμπληρώσεις και κάποια φέλη. Ωραία το μπέζ, μου αρέσει. Τώρα θα βάλουμε το μολύβι να τονίσουμε λίγο τα μάτια. Προτιμώ εις και το eyeliner με μάσκαρα. Ή και τη σκιά με μάσκαρα. Το γλυκένει όμως τώρα το μολύβι και το σβήνει με το πινελάκι. Τώρα θα βάλουμε μάσκαρα. Και τρεις τρώσεις για να το κάνουμε το βλέπουμε λίγο πιο έντονο. Τι σου κάνει η μάσκαρα όμως, αλλάζει όλο το βλέμμα. Τι σου κάνει η μάσκαρά μου. Το κραγιόν που θα χρησιμοποιήσω είναι κόκκινο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το κόκκινο. Ωραίο χρώμα, mm-hmm. πολύ ωραίο χρώμα. Και της ταιριάζει. Ναι, ναι. Θα πάρουμε τώρα και το ρούζ. Γενικά στο ρούζ χρησιμοποιώ ένα μπέζ ανοιχτό και ένα μπέζ πιο σκούρο. Και τι γίνεται. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα του ρούζ, έχει κάνει πολύ ωραία. Πάει και αυτό. Και τώρα θα το κλείσω με τα φρύδια, γιατί τα έχω λίγο σαρκατέψει. Τονίζει και τα φρύδια της. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα, Ναι, ναι. Τελείωσε σχεδόν. Πόσο χρόνο έχω? 12:30. Τέλεια. Λοιπόν, πώς πάμε? Τέλος το πρόσωπο. Πάμε τώρα στα μαλλιά. Εγώ νομίζω ότι το μαλάκι της θα το μαζέψει. Λέτε? Εγώ θα ήθελα να τα κάνει έναν κότσο. Σκέφτομαι να κάνω έναν κότσο ψηλό. Όχι πάρα πολύ ψηλό βέβαια. Πόσο ψηλό? Νομίζω ότι μου πάει ο κότσος πολύ. Και ο Μίτσος. Τέλεια. Μπράβο. Τέλεια. Θα της πηγαίνει πάρα πολύ. Πρεπαρώ τα μαλλιά. Γιατί δεν έχουν τα δικά μου τα μαλλιά, δεν έχουν όγκο καθόλου. Καθόλου. Εμένα μου άρεσε κορίτσια και στη φωτογραφία που ήταν εκεί που είχε πάει η εκδρομή με το ξανθό μαλλί. Ναι, με που το ήταν ισιωμένο, ωραία, χωρίς την ισαφέλεια. Πάρα πολύ της πήγαινε, εγώ δεν τη γνώρισα. Συνήθως τα μαλλιά τα φτιάχνω έτσι. Πώς? Προσπαθώ τουλάχιστον, γιατί με τα κομματήρια δεν το έχω πολύ από τότε που τα μαλλιά μου δεν τα πειράζω και το έχω αφήσει στο φυσικό. Α, κρίμα. Βάζω τα λαστιχάκια. Τα κλασικά. Λοιπόν, πρεπάρουμε τώρα λίγο και την αλογούρα, άμα μπορείς να την πεις γιατί είναι κοντή. Δεν μπορείς. Τόσο κρεπάρισμα δεν θα της μείνει τρίχα στο τέλος. Πώς πάμε? Τώρα προσπαθώ να πιάσω λίγο το κότσο αφού επέλεξα να φτιάξω κότσο γιατί νομίζω ότι μου πηγαίνει.
Και δεν θα βλέπει και από πίσω αυτός που κάθεται στο θέατρο. Αυτό που το πάσεις. Μου είχε τύχει, γι' αυτό το λέω. Έχεις πάει θέατρο? Τώρα τελειώσουμε λίγο με τη φράτζα. Με τη φράτζα δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα. Απλά προσπαθώ λίγο με το πιστολάκι να τη συμμορφώσω. Όχι πολλά πολλά. Τώρα αν χρειαστεί να βάλουμε σιωτική θα το δούμε. Για να δούμε. Δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πολλά. Είναι τέλειο. Βάλε και στη φράτζα λίγο λακ. Είμαι έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Τι ωραίο σκότσο, τι ωραίες οι φράτζες σου και τι ωραίο το μακιγιάζ. Ωραίες οι φέσεις στην επιδερμίδα χωρίς υπερβολές και ολόσωστο το κραγιόν σου. Μπράβο! Η Ελένη βάφτηκε, εκτενίστηκε, έγινε άλλος άνθρωπος και είναι έτοιμη να διαπρέψει στην πασαρέλα. Έχω άγχος, αλλά είμαι πολύ σίγουρη για το σύνολό μου. Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα πανηγυρικά. Ελπίζω να μην εννοούσε ότι θα γίνουμε πανηγύρι. Περιμένουμε με αγωνία το σύνολο της Ελένης. Πάμε κορίτσια, εσείς και τα καλσόν σας. Έτοιμες? Έρχεται το βαρύ πυροβολικό. Βουαλά! Ω, πολύ μαυρίλα. Γιατί έτσι, τι πάθαμε? Ελπίζω να φοράει κάτι φωτεινό από μέσα. Και πασαρέλα, όλο τρέλα. Κάποιος να την ξυπνήσει. Α, ζέμπρα. Αντίθεση ή και όχι. Ελένη μου, Ελένη μου, πάρα πολύ ωραίο το μαλλί, πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ, οι περλίτσες είναι μια χαρά, το παλτό σου είναι φανταστικό, με τέλειες γεωμετρίες, πολύ ωραίο πατρόν, ωραίους γιακάδες, στενεμένη μέση και πάρα πολύ σωστό το μήκος για το ύψος και το σωματότυπό σου. Τι ωραίο φόρμα το zebra print που είναι κρουαζέ, έχει τη δική του ζώνη, οπότε διαθέτει και λίγη λάμψη και πάρα πολύ σωστό το μήκος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο παγκαλσόν. Το ποτάκι δεν μπορώ να σου πω ότι με ξετρελαίνει. Θα προτιμούσα ένα ωραίο πέδιλο ή μια ωραία γόβα να ψηλώσει το πόδι και να κάνει πιο λουξ βραδινό. Γιατί το ποτάκι αυτό συνδυασμένο με αυτή την τσάντα κάνει πρωί. Η τσάντα αυτή συνδυασμένη με κάτι πιο αμπιγέ, πέδιλο, γόβα, κάνει βράδυ. Γενικά τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Για πες μου τώρα, σου άρεσε η πασαρέλα? Η πασαρέλα είχα πάρα πολύ άγχος στην αρχή, αλλά μετά, προς το τέλος δηλαδή, ξεκίνησε να μου φεύγει, αλλά την απόλαυσα. Η Ελένη ήταν άνετη στην πασαρέλα, ήθελα να χαμογελάει λίγο παραπάνω, αλλά ήταν μια χαρά. Για να δούμε πόσο κόστησε αυτό το σύνολο στην Ελένη. Για το παλτό πλήρωσε 130 ευρώ, για το φόρεμα 40, το καλσόν κόστησε 7 ευρώ, τα μποτάκια 35, η τσάντα 38 και τα σκουλαρίκια 10 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 260 ευρώ και της έμειναν 90. Γεια σου Ελένη μου, καλώς ήρθες. Είσαι κούκλα. Το μαλλί σου μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να βλέπω το πρόσωπό σου. Το μακιγιάζ σου είναι τέλειο. Μ' αρέσει έτσι πως έβαψε τα μάτια σου. Το κόκκινο κραγιόν είναι τέλειο. Τα σκουλαρικά και αυτά δεν μου αρέσανε. Το φόρεμα ενώ είναι ωραίο, με το μπορντό ή με το άλλο που είχε τα χρυσά τα κουμπάκια, το μαύρο, θα ήσουν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Θεωρώ ότι το φόρεμα αυτό είναι η καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό και το πήρα άλλωστε από αυτά που αρέσαν στη Ρίτα. Από τη στιγμή που έχεις λεπτομέρειες στο φόρεμά σου χρυσό, το παπούτσι είναι ασημένιο το τακούνι και δεν μου κολλάει. Το παλτό ενώ δεν μου άρεσε γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ απλό, τώρα από κοντά που το βλέπω έχει και την τσαχπινιά του στις άκρες που είναι ανοιχτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαύρο πακαλσόν. Απλό. Εντυπωσιακό ήταν εκείνο με τις περλίτσες. Εμένα αυτό το καλσόν από την αρχή που το είδα μου άρεσε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλω την Άρτα και τα Γιάννα για να κάνω τη διαφορά. Εγώ είμαι ικανοποιημένη με αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι η επόμενη shopping star της εβδομάδας, διότι ναι μεν ήταν στο θέμα μας, αλλά έπαιξε πάρα πολύ safe. Συνονόματι Ελένη, γεια σου. Γεια σου Έλληνα. Με έχεις αφήσει άφωνη, παρόλο που θα μιλήσω. Έβγαλες μία πολύ ωραία σεξι πλευρά του εαυτού σου και κοίταξε να το κάνεις πιο συχνά. Θα αρέσει και στον άντρα σου να είσαι σίγουρη.
Εγώ σεξ δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε τώρα θα υπάρξω. Τώρα, το αν ο Στέφανος θα με δει με αυτό, δεν ξέρω. Θα ξεκινήσω με το φόρεμα γιατί αυτό περίμενα να πάρεις. Μου άρεσε πάρα πολύ από όλα που έβαλες. Η τσάντα, πέρα από τις λεπτομέρειες, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός ο τύπος τσάντα μου αρέσει, έχω κι εγώ. Το παλιτό μου αρέσει. Τώρα, το μποτάκι μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά για το θέατρο. Σίγουρα το τακούνι έχει μια λεπτομέρεια έτσι ασημένια που λίγο με τα χρυσά με δυσανασχετεί. Δεν είναι λίγο παλιωμοδίτικο να ταιριάζουμε το χρυσό, με το χρυσό και το ασημί με το ασημί? Τα μαλάκια σου τώρα θα τα προτιμούσα κάτω. Όχι ότι δεν σου πάνε πολύ γιατί έχει ωραία χαρακτηριστικά, αλλά θα τα ήθελα έτσι κάτω, κάπως αλλιώς δηλαδή. Εγώ αυτό τον κότσο τον κάνω στο σπίτι μου όταν σφουγγαρίζω, που δεν σφουγγαρίζω. Και πάμε τώρα στο καλσό, να μην το ξεχάσω φυσικά, γιατί αυτό είναι το βασικό μας θέμα. Είναι ένα απλό καλσόν μαύρο. Θα ήθελα να παίξει με χρώμα, γιατί απλώς έχεις κάνει μια πολύ ασφαλή, ας πούμε, χρωματική έτσι, επιλογή. Μαύρησε η ψυχή μου σήμερα. Τελευταία μέρα ήθελα χρώμα, ήθελα έτσι το μπορντό, ήθελα κάτι άλλο. Μαύρο, 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 όχι άλλο μαύρο. Η κριτική της Έλληνας σε γενικές γραμμές ήταν όπως την περίμενα. Δεν με είχε ενοχλήσει καθόλου. Γεια σου, γλυκούλα μου, Ελένη. Γεια σου, Αναστασία μου. Το μαλλί σου μου αρέσει πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ που είναι πιασμένο πάνω. Μου αρέσει όλο το μακιγιάζ. Δεν έχω κάτι αρνητικό να πω για το μακιγιάζ σου. Τα σκουλαρίκια μου αρέσουν οι περλίτσες. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν λίγο περισσότερο τα άλλα με το διαμαντάκι στη μέση. Το φόρεμα μου αρέσει. Το παπούτσι εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι αυτή η ασημή λεπτομέρεια που έχει πίσω ταιριάζει με το φόρεμα. Ευτυχώς βρέθηκε μία να πει ότι το παπούτσι ταιριάζει με το φόρεμα. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ταιριάζει το παπούτσι με το φόρεμα, όντως. Η τσάντα είναι ok, κλασική. Το παλτό είναι ωραίο. Το μόνο ενδιασμό που έχω είναι με το καλσόν, ότι επειδή ήταν και το θέμα, ήθελα έτσι κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι όντως safe η επιλογή αυτού του καλσόν. Αλλά παρόλα αυτά ταιριάζει και το καλσόν με το σύνολο που έχεις. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι το καλσόν είναι safe. Είναι όμορφο, ρε κορίτσι, και πάει μόλι. Τι να κάνουμε τώρα? Η Ελένη θα είναι η shopping star της εβδομάδας, έτσι πιστεύω. Ήτανε σχεδόν τέλεια. Γεια σου, κούκλα Ελένη. Γεια σου, αγγελικούλα. Μου λείψες όλη μέρα σήμερα. Δεν σε είχα. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και το μακιγιά σου. Και τις περίλες αυτές θέλω να πάρεις κι εγώ. Τα άλλα σκουλαρίκια δεν μου άρεσαν καθόλου. Οπότε αυτά πήρες, αυτά μου άρεσαν και εμένα. Οι πέρλες που φορούσα μου άρεσαν πολύ. Τις προτιμώ κι εγώ. Τώρα με βλέπετε, δεν φοράω. Πάντα φοράω, τώρα δεν πρόλαβα να πάω να πάρω. Το φόρμα μου αρέσει, το παλτό μου αρέσει. Το καλσόν έπρεπε να πάρεις τον μπορντό. Έβαλε το κόκκινο κραγιόν. Γιατί επειδή είναι το θέμα, όπως είπαμε, έπρεπε να πάρεις τον μπορντό. Βρε αγγελικούλα μου, με φαντάζεσαι εμένα τώρα το μπορντό με το ζευρέ? Τα μποτάκια το ίδιο με τις άλλες κοπέλες κι εγώ, επειδή έχει το ασημί. Το μαλλί σου είπα μου άρεσε, αλλά με αυτό γκυφτές το κεφάλι. Ενοχλούσες τους από πίσω. Αυτό πάλι με το κεφτέ, πού το πας? Το κότσο μου κεφτέ. Ήτανε μέσα στο θέμα η Ελένη, αλλά με τον κότσο στο κεφάλι δεν θα βλέπανε από πίσω. Θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι άλλο. Είναι ενοχλητική του θεάτρου. Δεν ξέρω. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ρίτα, στην οποία άρεσαν τα μαλλιά, αλλά ξύνησε με το φόρεμα και τα σκουλαρίκια και δεν ενθουσιάστηκε με τα μποτάκια. Στην Ελένη έβαλα 4, γιατί μου άρεσε μόνο το κεφάλι της, μακιγιάζ δηλαδή, και μαλλιά. Κατά τα υπόλοιπα έπαιξε πολύ safe και επίσης το καλσόν ήταν ένα απλό μαύρο. Αν ήταν έτσι, παίζαμε όλες με ένα μαύρο οπά καλσόν. Επόμενη η Έλενα, που συμφώνησε με την επιλογή σε φόρεμα, παλτό και τσάντα, ενώ δυσανασχέτησε με τα μποτάκια και το καλσόν. Την Ελένη έβαλα 8, γιατί δεν μου αρέσαν τα μαλλιά, το παλτό και τα μποτάκια. Αλλά έβγαλε μία σεξι πλευρά του εαυτού της και αυτό μου άρεσε. Η ώρα της Αναστασίας, στην οποία άρεσαν το μακιγιάζ, το φόρεμα και τα μποτάκια και είχε μοναδική ένσταση για το καλσόν. Στην Ελένη έβαλα 9, γιατί δεν ήθελα να της βάλω μικρό βαθμό και να βγω εγώ. Και επίσης ήταν και άψογη στα δικά μου μάτια.
Εκτός από το καλσόν που θα ήθελα να έχει επιλέξει κάτι πιο ιδιαίτερο. Κατά τα άλλα ήταν μια κούκλα. Και τελευταία η Αγγελική, που ενθουσιάστηκε με τα σκουλαρίκια και το φόρεμα, αλλά θα ήθελε διαφορετικό καλσόν, ενώ έκραξε και το χτένισμα. Την Ελένη έβαλα 6, γιατί ναι, μεν μ' άρεσε το σύνολό της, το είχε ταιριάξει πολύ ωραία, αλλά ήταν πολύ safe. Στο Shopping Star δεν ήθελα να αντίθουμε safe, αλλά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να εντυπωσιάσουμε. Τα safe δεν είναι για εδώ. Ρίξε ένα χαμόγελο τώρα. Ελενίτσα, τι γίνεται, έχουμε ελπίδες? Επειδή δεν έχω πολύ αυτοπεποίθηση, πιστεύω ότι δεν θα είμαι η Shopping Star της εβδομάδας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με 6,75 στα 10 η Ελένη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να γίνει η Shopping Star της εβδομάδας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αποσπάσει καλό βαθμό και από τη Fashion Expert Βίκη Καγιά. Η αγωνία μας θα λήξει σε πολύ λίγο με την ανακοίνωση της νικήτριας, αφού πρώτα η Βίκη δώσει την τελευταία στιλιστική συμβουλή της εβδομάδας. Κορίτσια μου, για μια μοδάτη εμφάνιση με οπακ καλσόν το βράδυ, μην ξεχνάτε ποτέ ότι φοριέται πολύ ωραία και πολύ μοδάτα μέσα από πέδιλο. Είναι πολύ κομψό, ψηλώνει το πόδι, κάνει πάρα πολύ βραδινό και ούλτρα σεξι. Κορίτσια, υποδεχτείτε τη Βίκη Καγιά. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας, Βίκη! Επιτέλους σας βλέπω. Αυτό το θέμα της εβδομάδας, εμένα, είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί με το καλσόν έχω ένα θέμα. Μ' αρέσει η γυναίκα το χειμώνα να φοράει καλσόν και κάνει πιο κουτίρ, κάνει πιο ντυμένο, κάνει πιο χειμωνιάτικο, κάνει πιο ωραίο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βραδινή... Συγγνώμη, ναι. Πριν ξεκινήσουμε, ένας από τους λόγους που ήρθες στο Shopping Star είσαι και εσύ, γιατί σε αγαπώ και σε θαυμάζω πάρα πολύ. Και θα ήθελα να σου δώσω αυτό με πολύ αγάπη. Μέσα τις κοπέλες να θυμάσαι. Δεν μπορώ να σε φιλήσω. Να σου αρέσει. Το ξέρω, και εγώ θέλω να σε αγκαλιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάρα ήταν πολύ ωραία εμπειρία και χάρηκα πολύ που σε είδα από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα είσαι πολύ όμορφη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το αφήνω εδώ προς το παρόν. Εντάξει. Κορίτσια, τι συγκινητικές που είστε και συγκινήθηκες κι εσύ. Τη Βίκη πήρα ένα δώρο συμβολικό ανάμεσα από τόσα κορίτσια που έχει γνωρίσει, έτσι να με θυμάται όταν το βλέπει. Η κίνηση της Έλενας να κάνει τώρα στη Βίκη μου φάνηκε πολύ γλυκιά. Γενικά η Έλενα είναι πολύ αυθόρμητος και γλυκός άνθρωπος και πολύ καλοπροαίρετος. Αλλά μπορώ να πω ότι η φαντασία μου οριάζει στο τι θα μπορούσε να έχει μέσα αυτό το δώρο. Ρίτα, σε κυριλέστια τώρα για τα γενέθλιά σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σετάρισμα που έχεις κάνει. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι ότι δεν πρόλαβες αξεσουάρ και εσύ. Δεν πρόλαβα αξεσουάρ και η μικρή εδώ. Το φόρεμα για σένα είναι ό,τι πρέπει. Εγώ θα άφηνα λίγο τον ντεκολτέ να αναπνεύσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το μακρύ μανίκι που είναι λούρεξ, τέλειο το πακ καλσόν και πολύ ωραία και η γόβα. Η γούνα δεν με τρελαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, για να σας είμαι ειλικρινής. Με έκρινε η Βίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έλενα, την μπρίο τη σκέρτσο. Και να ξέρεις, αυτό είναι και το winning combo σου. Δηλαδή είναι η νικητήρια προσωπικότητά σου. Να κοιτάξεις λίγο τα μαλλιά σου, να τα φέρεις ένα μακρύ καρέ για να γεμίσεις το πρόσωπό σου. Εγώ θα τα γλύκαινα. Αν θες να είναι ξανθά, να είναι ξανθά, αλλά λίγο πιο μελή. Να ξεχάσεις λίγο τα φούξια κραγιόν. Τα ματάκια σου δεν είναι άσχημα. Μια χαρά τα βάφεις. Απλά πρόσεχε λίγο το μολύβι από κάτω και τα μικραίνεις. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Το φόρεμα σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και μου αρέσει που έχει αυτό το μοτίβο το λαμπερό, τα μεγάλα μανίκια. Αλλά δεν πάει με αυτό το καλσόν γιατί το κάνει πρωινό. Συμφωνώ με αυτά που μου είπε η Βίκη. Δεν τα θεωρώ καθόλου άσχημα και θα ακολουθήσω και τις συμβουλές της. Αναστασία, εσύ θα πας σε R&B Club, εννοείται. Μ' αρέσουν τα κοσμήματά σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το top. Αλήθεια. Και τι ωραία που συνδύασες, μπες με μπορντό, το βρίσκω genius. Είναι καταπληκτικό και πόσο θεϊκό να πάρεις και κοκαλί μποτάκια. Το γουνάκι δεν μου αρέσει, θα προτιμούσα κάτι πιο μακρύ. Το καλσόν δεν είναι ωραίο όμως. Γιατί είναι σαν κολάν γυμναστικής. Συμφωνώ με τα σχόλια που μου έκανε, δηλαδή κι εγώ η ίδια τα σκεφτόμουν από πριν αυτά που θα μου πει. Γενικά πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μια Αγγελική. Το φόρεμα των δερμάτων το οποίο διάλεξες είναι όμορφο. Έχει τονισμένους ώμους, θα ήθελα να ανοίξει ένα δύο κουμπάκια και έχει και ωραίο μήκος. Όμως με το κροκί καλσόν που το σέταρες, το έκανες πρωινό και το ποτάκι. Το παλτό είναι φανταστικό. Το τσαντάκι είναι OK με μια γόβα ή ένα πέδιλο και ένα μαύρο καλσόν για βράδυ. Αλλά με το ποτάκι συνδυασμένο κάνει και αυτό πρωί. Μου άρεσαν τα σχόλια της Βίκης, δεν με στεναχώρησαν καθόλου, γιατί άκουσα και θετικά και αρνητικά. Από εδώ και πέρα θα ξέρω να ντύνομαι καλύτερα. Βίκη, μου ευχαριστώ πολύ. Ελένη, σε θετική παράσταση, δεν ξέρεις πώς το ζήλεψα το κόνσεπτ σου, γιατί αληθινά, αν με ρωτήσετε τι μου έχει λείψει πάρα πολύ, να πάω στο θέατρο, στο σινεμά, να δω καμιά παράσταση, χορό. Τι ωραία.
Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμά σου, για το σωματότυπό σου, για την ταυτότητα σου ληστρική, πως είσαι σαν άνθρωπος. Και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι zebra print. Τέλειο το μαύρο πακαλσόν, το μποτάκι δεν μου αρέσει. Γιατί παρόλο που έχει το τακούνι, δεν είναι και πολύ βραδινό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία η τσάντα σου και το παλτό είναι φανταστικό. Τα σχόλια που έκανε η Βίκη ήταν απίστευτα. Και δεν περίμενα να τα ακούσω, η αλήθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε αυτή η ώρα του Shopping Star που τη βλέπετε από την τηλεόραση, αλλά τώρα ήρθε αληθινά. Να δούμε την τελική βαθμολογία και την κατάταξη. Θέλετε? Ναι. Ωραία. Την πέμπτη θέση, με βαθμολογία 5,62 στα 10, είναι... είναι η Έλενα. Την Έλενα, την Τζαχπίνα, βάζω 6. Το λευκό γουνάκι δεν ταιριάζει με το υπέροχο φόρμα που διάλεξε, όπως και το χρυσό τσαντάκι. Το Greek calzón, το οποίο έχει επιλέξει την εμφάνισή της, είναι πολύ πρωινού τύπου. Και τα πέδιλά της δεν ταιριάζουν με τα υπόλοιπα. Μεμονωμένα, μιλάμε για πολύ ωραία κομμάτια, αλλά σταρισμένα δεν λειτουργούν σωστά. Όσον αφορά στο make-up και τα μαλλιά, πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές προς όφελός της, για να φαίνεται πιο φυσική και πιο μοντέρνα. Με το εξάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Έλενας διαμορφώθηκε σε 5,62 στα 10 και έτσι παρέμεινε στην πέμπτη θέση. Πιστεύω ότι άξιζα μια θέση παραπάνω, αλλά είναι όλα οκ. Okay. Την τέταρτη θέση, με βαθμολογία 6 στα 10, είναι... είναι η Αγγελική. Στην Αγγελική θα έβαζα 7, όμως δεν πρόλαβε αξεσουάρ, οπότε 6. Το δερμάτινο φόρεμα είναι οκ για το πρωί. Ή, αν θες για το βράδυ, θέλει άλλο styling. Κροκί καλσόν το βράδυ επίσης δεν ταιριάζει, γιατί είναι πολύ πρωινό, όπως και τα μποτάκια. Η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Με το εξάρι από τη Βίκη, η τελική βαθμολογία της Αγγελικής διαμορφώθηκε σε 6 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Δεν περίμενα να είμαι στην τέταρτη θέση. Πίστευα ότι θα τα έχω πάει καλύτερα, αλλά όλα καλά. Στην τρίτη θέση, με βαθμολογία 6,37 στα 10, είναι... είναι η Ρίτα. Η Ρίτα μου θα έβαζα 8, όμως δεν πρόλαβα εξεσουάρ, οπότε αναγκαστικά 7. Το κρουαζέ φόρμα είναι υπέροχο, λούρεξ, με ωραίες λάμψεις και τη πάει πάρα πάρα πολύ. Φανταστικό το οπακ μαύρο καλσόν και οι γόβες. Μπράβο! Με το 7 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Ρίτας διαμορφώθηκε σε 6,37 στα 10 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση. Λίγο αδικήθηκα, αλλά εντάξει, πέρασα υπέροχα και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Άρα η νικήτρια του Shopping Star θα είναι η Ελένη ή η Αναστασία. Η Αναστασία ή η Ελένη. Έτοιμες, κορίτσια. Η νικήτρια του Shopping Star. Με βαθμολογία 7,37 στα 10 είναι... η Ελένη τη Μητυλίνη! Πάρε η κόρη, τι έχει να γίνει τώρα! Και το μικρό μας εδώ είναι στη δεύτερη θέση με 6,5. Α, έτσι θα κάνουμε και τ' αλλιώς! Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πολύ! Τι έγινε, βρε Ελένη! Ξέρω εγώ! Τι συμβαίνει! Εγώ πάντως δεν το περίμενα. Το ξέρω ότι το περίμενα, γι' αυτό το λέω. Γιατί ξεκίνησες πολύ διαφορετικά τη Δευτέρα και έφτασες την Παρασκευή. Τι συνέβη μέσα σε αυτό το δρόμο? Ξέρω. Σε διπλώθηκες? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστήσεις τις κόρες και το γιο σου, γιατί πραγματικά ήταν μια ωραία εμπειρία για σένα και κοίτα πώς τα κατάφερες. Χαίρομαι. Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ? Θα ψώνω στα παιδιά μου, τι άλλο να κάνω. Στην Αναστασία βάζω 7. Το γουνάκι δεν ταιριάζει, παρόλο που χρωματικά είναι πολύ σωστό. Το τόπ είναι φανταστικό και πάρα πολύ ωραία βερμούδα παγετένια, χρώματος μπορντό. Τέλεια ιδέα να διαλέξει κοκαλί σε χρώμα μποτάκι, το οποίο της πάει εκπληκτικά, αλλά το καλσόν είναι λάθος. Αν είχε διαλέξει ένα μπορντό καλσόν, θα μιλάγαμε για μια top εμφάνιση. Πολύ ευχαριστημένη είμαι με τη δεύτερη θέση. Περίμενα ότι ίσως να τα έχω πάει και χειρότερα, αλλά τελικά... χειροκροτήστε. Στην Ελένη βάζω 8. Μια υπέροχη προσπάθεια με σωστό κεφάλι, πάρα πολύ ωραίο παλτό, το οποίο θα το έχει για πάντα στην καρταρόμπα της και ένα πολύ κομψό βραδινό φόρμα χωρίς να υπερβάλλει. Ωραίο μαύρο πακ καλσόν και μια χαρά κοιτάτε και τα κοσμήματα. Όμως το μποτάκι δεν το πέτυχε ιδιαίτερα, γιατί κατέβασε το look της σε πρωινό.
Shopping Star της εβδομάδας η Ελένη με τελική βαθμολογία 7,37 στα 10. Στη δεύτερη θέση η Αναστασία με τελική βαθμολογία 6,5 στα 10. Τρίτη η Ρίτα με τελική βαθμολογία 6,37 στα 10. Τέταρτη η Αγγελική με 6 στα 10. Και πέμπτη η Έλενα με τελική βαθμολογία 5,62 στα 10. Απίστευτο. Εγώ είμαι η νικήτρια. Ούτε καν. Ούτε καν. Ακόμα και ακόμα το πιστεύω. Θα ήθελα να είναι η Αναστασία η shopping star της εβδομάδας, γιατί πιστεύω ότι ήταν πιο παιχνιδιάρικο όλο το ντύσιμό της. Όλα ήταν πολύ έτσι, πολύ πιο trendy πιστεύω. Αισθάνομαι να πετάω στα σύννεφα, δηλαδή. Πολύ χαρούμενη όμως. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που ξέρουμε ότι μας βλέπετε και να ξέρετε και εμείς κάνουμε τα τέλεια θέματα για εσάς. Για να εμπλουτίσετε την καρταρόμπα σας με τα πράγματα που χρειάζεται να έχετε. Αν θέλετε βέβαια να ζήσετε αυτή τη μαγεία που είναι αλήθεια μαγεία στο Shopping Star, είναι πανεύκολο. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Shopping Star. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, η Δευτέρα είναι πάρα πολύ κοντά με ένα θέμα ονειρεμένο και φυσικά νέα Shopping Star. Μην ξεχνιόμαστε. Γεια σας. We rise with hope. Oh.